Αγαπητοί αδελφοί, χαίρετε Κυρίο πάντοτε. Με συνοδοιπόρο και σε αυτή την εκπομπή τον κύριο Λία Σκόνδρα θα προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε το θέμα των μαρτύρων, το θέμα της αγωνιζομένης και στρατευωμένης εκκλησίας. Οι μάρτυρες, ειδικά των πρώτων τριών χρόνων, είναι εκατομμύρια. Αγάπησαν τον Χριστόν, αγωνίστηκαν για τη δόξα του Χριστού, για την εξάπλωση του Ευαγγελίου. Αυτό ήταν το κατηγορητήριο, ότι δεν λάτρευαν τους θεούς, τους ανύπαρκτους και φανταστικούς, δηλαδή τα είδωλα, και λάτρευαν τον αληθινόν Θεόν, τον αποκεκαλυμμένον Θεόν, τον τριαδικόν Θεόν, ή τον Πατέρα, τον Υιόν και το Πνεύμα το Άγιο, την Αγία Τριάδα. Κύριε Σκόνδρα, σπουδαίο το θέμα, σημαντικό το θέμα και πρέπει να πούμε εκ προημίου ότι η Αγία μας Εκκλησία είναι η Εκκλησία που υπέστη πολλούς διωγμούς κατά το παρελθόν και κατά το πρόσφατο παρελθόν, αλλά πιστεύω ότι πάντοτε θα αντιμετωπίζει τους διωγμούς. Τώρα, πρώτα απ' όλα να σας ευχαριστήσουμε και πάλι για την ευκαιρία που μας δίνετε. Είναι πολύ σημαντική αυτή η ενότητα που έχετε σκεφτεί για να αναλύσουμε. Πρώτα απ' όλα, θεφουλέστατε και αγαπητοί τηλεθεατές, θα έπρεπε να διώκεται η Εκκλησία. Είναι λογικό να διώκεται κάποιος ο οποίος ευεργετεί τον άνθρωπο. Είναι χρήσιμος, θετικός για τη ζωή του ανθρώπου. Δεν θα έπρεπε. Στο άσμα ασμάτων της Παλαιάς Διαθήκης υπάρχει μια φράση η οποία εικονίζει ακριβώς την Εκκλησία μας. Λέει λοιπόν αυτή η φράση του άσματος ασμάτων. Λέει, ποια είναι αυτή η οποία ξεπροβάλλει σαν την αυγή. Είναι ωραία σαν το φεγγάρι, λαμπερή σαν τον ήλιο και εκθαμβωτική σαν παρατεταγμένες φάλαγγες στρατιωτών. Και διερωτώμεθα, ένας ο οποίος προβάλλει σαν την αυγή και είναι το μοναδικό φως της αληθείας, είναι δυνατόν να διώκεται? Και όμως διώκεται. Ένας ο οποίος είναι ωραίος σαν το φεγγάρι, επειδή έχει εσωτερική μυστική ομορφιά που είναι η αγιότητα. Ένας ο οποίος είναι λαμπερός σαν τον ήλιο, δηλαδή το υψηλότερο αγαθό, ο ήλιος, ενώ τα άλλα τα αγαθά είναι μηδαμινά, είναι κατώτερα. Διώκεται, και όμως διώκεται. Ένας που είναι εκθαμβωτικός σαν ένα παρατεταγμένο στράτευμα. Διώκεται, διώκεται. Για ποιο λόγο? Ο λόγος, αγαπητοί τηλεθεατές, είναι ότι η Εκκλησία μας είναι ο στήλος και το εδρεύμα της αληθείας. Και επειδή είναι η μόνη που κρατάει την αλήθεια ανώθευτη, γι' αυτό είναι φυσικό να προξενεί το μίσος και τον φθόνο των ψυχοφθόρων και παγκάκων δαιμόνων, οι οποίοι βρίσκουν όργανα μέσα στην κοινωνία, μέσα στην ιστορία και στρέφονται εναντίον των χριστιανών, οι οποίοι τι άλλο έχουν παρά να δέχονται ως Κύριο στη ζωή τους τον Κύριό μας Ιησού Χριστό, που με Αυτόν στη ζωή τους οι χριστιανοί είναι οι ενάρετοι πολίτες, είναι οι φιλήσυχοι άνθρωποι, είναι οι ευεργετικοί άνθρωποι, είναι αυτοί που κάνουν μόνο το καλό και όμως διώκονται. Και το παράξενο είναι γιατί διώκονται. Είπαμε γιατί προκαλούν το μίσος του διαβόλου. Αλλά και οι άνθρωποι γιατί συμφωνούν με τον διάβολο και στρέφονται κατά των χριστιανών. Αν θα θέλατε, θεοφελέστερα, να πούμε αυτό, τα αίτια που εδιώχθησαν τότε οι χριστιανοί επί Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, και τα αίτια αυτά εξακολουθούν να επανέρχονται και θα επανέρχονται μέχρι το τέλος της ιστορίας. Γιατί πάντοτε το φως θα διώκεται από το σκοτάδι. Πάντοτε η αλήθεια θα διώκεται από την πλάνη. Πάντοτε η αγιότητα θα διώκεται από την αγριότητα. Είναι, πώς λέγεται, το μυστήριο της ευσεβίας και το μυστήριο της ανομίας. Αυτά τα δύο μυστήρια θα συγκρούνται μέχρι να έρθει η τελική νίκη στο μυστήριο της ευσεβίας. Να γνωρίζουμε όμως ότι η διωγμή είναι μέσα στη ζωή μας. Γιατί? Μας το είπε ο Κύριος, κύριε Σκόνδρα. Ή εμέ δίωξαν και εμάς διώξουσι. Ή εμέ μίσησαν και εμάς μισήσουσι. Και έσεστε μισούμενοι υπό πάντων δια το όνομά μου. Και ειδού εγώ αποστέλω ημάς ως πρόβατα εν μέσω λύκων.
Αυτός είναι ο κλήρος των χριστιανών, αδελφοί μου. Να είμεθα ως πρόβατα εν μέσω λύκων. Αλλά, εδώ να προσέξουμε. Μακάρι εστέ, όταν ον ειδήσως είναι ημάς και διώξωση και ύποση παν πόνιρο ρήμα καθημών ψευδόμενη ένε και νεμού. Είστε ευτυχισμένοι, λέει ο Κύριος, είστε μακάριοι, εάν διώκεστε χάρη νεμού. Άρα και εμείς πρέπει να αισθανόμαθα μια χαρά. Οι μάρτυρες αισθάνονται χαρά, αγαλία, σεφροσύνη που οδηγούνται στα μαρτύρια χάρη της αγάπης που είχαν και ξεδήλωναν και εξέφρασαν προς το θεατρικό πρόσωπο του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Αλήθεια, δεν σας κάνει εντύπωση? Ο Κύριος τι έφερε στον κόσμο και τι εχάρισε στον κόσμο? Την ειρήνη, την αγάπη, την ομόνοια, την ισότητα. Ο χριστιανισμός παίρνει τη γυναίκα που ήταν υποβαθμισμένη και την βάζει δίπλα στον άντρα. Ρες, πράγμα, αντικείμενο ήταν η γυναίκα. Ο χριστιανισμός αξιοποίησε τη γυναίκα. Για ποια φεμινιστικά κινήματα μιλάμε, αδελφοί μου? Ο χριστιανισμός αξιοποίησε τη γυναίκα. Ο χριστιανισμός καταργεί τη δουλεία. Ούκ εν άρσεν και θήλη, Έλληνης κήθης, δούλος ή ελεύθερος. Και παίρνει τον δούλο και τον βάζει δίπλα στον Κύριόν του και τον κάνει ομοτράπεζο. Όταν ο δούλος δεν είχε απολύτως καμία αξία. Ο χριστιανισμός νοηματίζει τη ζωή του ανθρώπου. Μαρθάνει ο άνθρωπος ποιος είναι, γιατί ζει, προς τα που πορεύεται. Και όμως, παρά τα τόσο ωραία τα οποία είπα, παρά τα αυτά, διοκόμαθα. Γιατί διοκόμαθα? Τι είναι αυτό που τους ενοχλεί και στρέφονται εναντίον μας? Αυτό πρέπει να το δούμε, θα βρέσετε, γιατί είναι πάρα πολύ σοβαρή η ανάλυση αυτή. Να δει κανείς γιατί ο κόσμος αυτός, ο άκοσμος κόσμος, εστράφει εναντίον της Εκκλησίας. Ο Χριστός είναι φως, είναι αγάπη. Έτσι. Εγώ είμαι το φως του κόσμου. Έτσι. Και αυτός που ακολουθεί εμένα θα βρεθεί ποτέ στο σκοτάδι, ποτέ στα διέξοδα. Εγώ είμαι η αλήθεια, αυτός που ακολουθεί τον Χριστό βρίσκεται πάντα μέσα στην αλήθεια. Εγώ είμαι η Ανάσταση. Ο πιστεύων εις εμέ καν αποθάνει ζήσετε. Αυτός που πιστεύει ότι ο Ιησούς Χριστός, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, ο Υιός και ο Λόγος του Θεού που σαρκούται, που προσλαμβάνει το ανθρώπινο φύραμα, την ανθρώπινη φύση για να σωθεί ο άνθρωπος, που γίνεται ο ίδιος ο Θεός άνθρωπος για να γίνει ο άνθρωπος Θεός κατά χάρη, προτιμά το σκότος. Γιατί? Είναι σκόντρα, διότι τα έργα μας είναι σκοτεινά. Έτσι. Και δεν αντέχουν στο φως. Έτσι. Δεν αντέχουν τα έργα μας στο φως. Και γι' αυτό πολεμάμε και μισούμε το φως. Δεν αγαπάμε το φως. Και το φως πολεμείται. Μα πώς να μην πολεμείται το φως, η αλήθεια και η ζωή? Όταν τα έργα των ανθρώπων είναι πονηρά, όταν τα έργα μας είναι αμαρτωλά, όταν αντέχουν μόνο μέσα στο σκοτάδι, ο Χριστός προσδιορίζει τρόπον ζωής. Έτσι. Αν μελετάμε το Άγιον Ευαγγέλιο, αν μελετάμε την Αγία Γραφή, βλέπουμε ότι η πίστη μας, η χριστιανική και η Αγία και η Ορθόδοξος, προσδιορίζει τρόπον ζωής. Τα έχουμε πει και κατά το παρελθόν, κύριε Σκόντρα. Έτσι, έτσι. Γι' αυτό αυτοί που λένε, ναι, πιστεύω ότι υπάρχει Θεός. Ναι, ο άγνωστος Θεός, ο απροσδιόριστος Θεός, η φύση, ένας υπέρτατος νους, ένας άγνωστος Θεός, σαν τον βωμό που βρήκε ο Απόστολος Παύλος στον Άριο Πάγο. Αυτά όλα είναι τεχνάσματα του πειρασμού, διότι ούτε ο άγνωστος Θεός, ούτε ο αρχιτέκτονας του σύμπαντος, ούτε τίποτα από όλα αυτά, ναι, προσδιορίζουν τρόπον ζωής. Ο ένας αληθινός Θεός, ο Τριαδικός Θεός, προσδιορίζει τρόπον ζωής. Μέσα από τον Δεκάλογο, μέσα από τη συμπλήρωση που κάνει ο Κύριός μας, ο Ιησούς Χριστός, ούκ ήλθον καταλύσε, αλλά πληρώσε. Όχι μόνο δεν θα φωνεύσετε, όχι μόνο ου φωνεύσεις, αλλά ούτε θα οργιστείτε. Γιατί? Διότι η οργή θα οδηγήσει στο φόνο. Δηλαδή, τι κάνει το Ευαγγέλιο, τι κάνει ο Κύριος? Χτυπά το κακό στη ρίζα του, την αμαρτία στη ρίζα της. Η αμαρτία αρχίζει από τον λογισμό. Γι' αυτό λέει ο Κύριος, ούτε θα διανοηθείτε, διότι ήδη αμαρτήσατε.
Και αν κάνουμε συγκατάθεση στον λογισμό μας, τότε το επόμενο βήμα είναι η πτώση. Σπουδαίο το κεφάλαιο των λογισμών, κύριε Σκόντρα, στην ασκητική γραμματεία. Αυτό σημαίνει ότι είμαστε στρατευμένη εκκλησία, μαχόμενο στράτευμα, ετοιμοπόλεμο στράτευμα. Εμείς κάνουμε πόλεμο ειρηνικών κατά της αμαρτίας πρώτα απ' όλα που υπάρχει μέσα μας. Και επειδή αγωνιζόμαστε κατά της αμαρτίας που εμφολεύει μέσα μας, μετά προσπαθούμε να μεταδώσουμε την ευλογία αυτή της εκδιώξεως της αμαρτίας και στους γύρω μας ανθρώπους, ώστε να απλωθεί η Βασιλεία του Θεού και να επικρατήσει το θέλημά του σε ευρύτερη κλίμακα. Οι σκλάβοι προσπαθούν μέσα από ανταρσία και από πόλεμο να απεμπλακούν και να αποβάλουν τη δουλεία. Ήρθε λοιπόν η πίστη μας, η Αγία, η Εκκλησία μας, το Άγιο Ευαγγέλιο και επαναλαμβάνω, καταργεί την δουλεία με ειρηνικό τρόπο. Έτσι. Με τη δασκαλία της Εκκλησίας, του Ευαγγελίου, αδελφοί μου, του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Είναι πολύ εύγλωτο το παράδειγμα του δούλου Ονησίμου, ο οποίος έγινε χριστιανός από τον Απόστολο Παύλο στη φυλακή στη Ρώμη και έστειλε με τον Ονήσιμο μετά επιστολή συστατική στο αφεντικό του, στο Φιλίμωνα, που ήταν στη Μικρά Ασία. Και γράφει στην επιστολή αυτή ένα κεφάλαιο, να τη βρούμε στην Καινή Διαθήκη και να τη διαβάσουμε. Λέει λοιπόν στο Φιλίμωνα, να δεχθείς τον Ονήσιμο και πάλι στο σπίτι σου σαν αδελφό. Και λέει, πιστεύω ότι εσύ θα κάνεις και κάτι παραπάνω από αυτά που σου γράφω. Τι δηλαδή, θα τον απελευθερώσεις. Όπως και έγινε, γιατί αργότερα ο Ονήσιμος έγινε επίσκοπος, διάδοχος του Τιμωθέου στην Έφεσο. Διότι οι δούλοι δεν είχαν καμία αξία. Έτσι. Την εποχή εκείνη. Ο Κύριος τον αγόραζε και μπορούσε να τον ρίξει στα θηρία και να κάθεται σαν τα θρίλερ. Yeah. Και να βλέπουν πώς τα θηρία κατασπαράσουν τους ανθρώπους. Τους πολλούσαν. Άλλαζαν κυρίως, δεν είχαν αξία. Άρα ο χριστιανισμός καταργεί την δουλεία, δίνει αξία στην γυναίκα, αξία στο παιδί, αξίες στις αξίες, αδελφοί μου. Αυτές τις αξίες τις οποίες απεμπολούμε μέσα από την αποιεροποίηση και από την αποχριστιανοποίηση της κοινωνίας μας. Γι' αυτό συνεχώς λέμε αυτή τη λέξη, να ιεροποιήσουμε πάλι τη ζωή μας. Να βάλουμε τον Χριστό στις καρδιές μας, στα σπίτια μας, στα σχολεία μας, στη Βουλή, παντού, στους Δήμους, παντού, στις περιφέρειες, να βάλουμε παντού τον Χριστό. Στα σπίτια μας, στη γειτονιά μας, να βάλουμε τον Χριστό. Διότι όταν βάλουμε τον Χριστό, τότε ο κόσμος γίνεται ένα κομμάτι του Παραδείσου. Τότε η κοινωνία θα είναι μια ευλογημένη κοινωνία, που θα πρετανεύει η αγάπη, η ισότητα, η δικαιοσύνη, που θα βλέπουμε τον άλλον ως αδελφόν μας, όπως ακριβώς διδάσκει η Αγία μας Εκκλησία. Τότε δεν θα εκμεταλλεύεται ο άνθρωπος τον άνθρωπον, τότε δεν θα πατά ο άνθρωπος επάνω στο πτώμα του αδελφού για να ανέρθει. Καταλάβατε, αδελφοί μου, πόσο διαφορετική είναι η δασκαλία της Εκκλησίας μας από την φιλοσοφία του κόσμου. Στον κόσμο και στην κοσμικότητα, ο θάνατός σου είναι ζωή μου. Για μας ο θάνατος του Χριστού έγινε η ζωή μας. Ο θάνατος και η Ανάσταση του Κυρίου έγινε για μας ζωή και μάλιστα ζωή αιώνιος. Βλέπουμε ότι στους τρεις πρώτους αιώνες εξαπελήθησαν 10 διωγμοί από τον Έρωνα και φτάνουμε μέχρι τον Διοκλητιανό και θανατώθησαν 11 εκατομμύρια χριστιανοί που αν κάνουμε τον υπολογισμό υπολογίζουμε ότι είναι 30.000 μάρτυρες την ημέρα. Αυτό λοιπόν το αίμα που χύθηκε πράγματι πότισε το δέντρο της Εκκλησίας και βλέπουμε ότι αυξήθηκε η Εκκλησία αντί να εξαφανιστεί. Έφτασε στο σημείο ο Διοκλητιανός να γράψει τη φράση «Δελέτο νόμινε Χριστιανό». Έσβησε πλέον, κατεστράφει ολοσχυρός, εξαφανίστηκε το όνομα των Χριστιανών. Πού εξαφανίστηκε? Δυνάμωσε. Τρανώθηκε, έφτασε ψηλά και διαδόθηκε σε όλο τον κόσμο. Διότι δεν ήξερε, κύριε Σκόντρα μου και αδελφοί μου, το «και πήλε άδου ούκα της Ιησούς είναι αυτής». Η Εκκλησία είναι θεοίδρυτος οργανισμός, αδελφοί μου. Και έχει σκοπό να αγιάζει τα τέκνα της. Και μέχρι συντελείας των αιώνων η Εκκλησία θα αγιάζει τα τέκνα της.
Και πηλεάδου ούκα τη χύσεν αυτή. Παιδί μου, εσύ που διώκεις την πίστη, που νομίζω ότι διώκεις, θα ακούσεις από το στόμα του Χριστού αυτό που άκουσε ο Σαούλ που πηγαίνει προς τη Δαμασκό. Έτσι. Να συλλάβει χριστιανούς, να τους οδηγήσει στο μαρτύριο. Περισσότερος ζηλωτής υπάρχουν των πατρικών μου παραδόσεων. Τι άκουσε από τον Χριστό? Σαούλ, σκληρώσει προς κέντρα λαχτίζει. Παιδί μου καλό, παιδί μου Σαούλ, είναι σκληρό πράγμα αυτό το οποίο κάνεις. Να πολεμήσει την εκκλησία μου, να πολεμήσει εμένα. Είναι σαν να χτυπάς με γυμνά πόδια επάνω στα καρφιά. Αυτό κάνουν οι διώκτες. Αν λοιπόν οι αυτοκράτορες διώκτες ήξευραν αυτή την φράση του Κυρίου και πήλε άδου ούκα της χύσους είναι αυτής και ότι ματαιοπονούν και η εκκλησία πορεύεται. Η εκκλησία πορεύεται και η εκκλησία διώκεται και θα διώκεται διότι μισούν τον Ιησούν Χριστόν. Που είναι η αλήθεια, που είναι η ζωή, που είναι το φως του κόσμου. Ναι, κύριε Σκοντρώνη. Και βλέπουμε λοιπόν ότι ξεκινάνε οι διωγμοί από τα αιαρινά χελιδόνια της Εκκλησίας, που είναι τα νήπια της Βηθλεέμ, τα οποία εσφαγίασε ο Ηρώδης και τα γιορτάζουμε 29 Δεκεμβρίου. Και ακολουθεί μετά ο πρόδρομος, μεγάλος μάρτυρας. Και έρχεται ο Χριστός, ο αρχιμάρτυρας, ο πρωτομάρτυρας. Λέμε πρωτομάρτυρα τον Διάκονο Στέφανο, αλλά στην ουσία ουσιαστικά πρωτομάρτυρας είναι ο Χριστός και πάνω στα ίχνη αυτού βαδίζουν όλοι οι μάρτυρες μέχρι τη συντελή. Ο πρωτομάρτυρας του Γολγοθά είναι ο Χριστός. Ο πρώτος διωγμός από τον Ηρώδη λοιπόν, έτσι. Που θυσιάζει τα νήπια. Πόσα νήπια? 14.000. Λέγεται μπορεί να είναι 1.400 επειδή ήταν μικρή η περιοχή. Αυτό γράφει και ο αείμνηστος Μητροπολίτης Πατρών κυρός Νικόδημος. Μπορεί λέει να είναι 1.400 και όχι 14.000. Αλλά εμείς θα κρατήσουμε αυτό που λέει το συναξιό. Το καθιερωμένο. 14.000. Από διετούς και κατωτέρων. Από δύο χρονών και κάτω. Σφαιριάστησαν όλα τα άρενα τέκνα. Και υποχρεώθηκε ο Χριστός σε εξορία, δηλαδή σε μετακίνηση, σε μετανάστευση. Έφυγε από την Παλαιστίνη και μετακινήθηκε στην Αίγυπτο. Εμφανίζεται Άγγελος Κυρίου δεν, στον Ιωσήφ δεν του Ρέι. Και αυτό διωγμός. Παράλαβε το πεδίο και τη μητέρα αυτού και φεύγε εις Αίγυπτον. Το πεδίο και τη μητέρα αυτού. Και μετά πάλι εμφανίζεται Άγγελος Κυρίου. Ιωσήφ παράλαβε το πεδίο και τη μητέρα αυτού και επέστρεψε. Τεθνίκα σιγάρ οι ζητούντες την ψυχήν του παιδίου. Αυτοί οι οποίοι ήθελαν να φωνεύσουν το παιδίον Ιησούν, τον Κύριό μας τον Ιησούν Χριστόν, που επαναλαμβάνω σαρκούται για να σώσει τον άνθρωπο. Γίνεται ο Κύριος όμοιος με τον άνθρωπο, φυσικά εκτός την αμαρτία, για να γίνουμε εμείς θεοί κατά χάρη. Συμμικρύνεται ο Θεός για να ανεβούμε εμείς εις τον ουρανό. Άρα δεν έσβησε λοιπόν ο Χριστός ή το όνομα του χριστιανού, έσβησε ο διώχτης. Ο Ηρώδης τότε και αργότερα οι υπόλοιποι διώχτες. Και όταν λέμε έσβησαν, δεν μπορούν πλέον να προκαλέσουν κάτι κακό στην Εκκλησία, διότι απέθανον. Τεθνίκαση. Οι μάρτυρες όμως, θεοφιλέστατε και αγαπητοί αδελφοί, ενώ πεθαίνουν, εν τούτης είναι δίπλα μας. Είναι αντιλήπτορές μας, είναι βοηθή μας, είναι σύμμαχοί μας στον αγώνα. Αόρατη, αθέατη μεν, αλλά είναι παρόντες και μας βοηθάνε στον αγώνα μας. Ο Άγιος Δημήτρης, ο Άγιος Γεώργιος, όλοι οι μάρτυρες λοιπόν είναι δίπλα μας. Τι σημαίνει αυτό? Ότι έχουμε ζωντανή πίστη και ότι υπάρχει μετά θάνατον τέτοια δράση και τέτοια ζωή, την οποία έχουμε ανάγκη στη ζωή μας. Και συγχρόνως φωτεινοί οδοδείχτες για μας. Και θα παραμένουν οι Άγιοι, παλαιότεροι και νεότεροι αδελφοί μου, θα παραμένουν φωτεινοί οδοδείχτες που θα μας υποδεικνύουν τον δρόμο τον οποίο θα πρέπει να βαδίσουμε για να φτάσουμε στο σκοπό της υπαρξιός μας και της ζωής μας. Θα το λέμε συνέχεια αυτό, ότι ο σκοπός της ζωής μας είναι ο αγιασμός μας και η σωτηρία μας. Είναι να γίνουμε τέκνα Θεού κατά χάρη και πολίτες της Βασιλείας των Ουρανών. Διότι αν ξέρουμε το σκοπό της ζωής μας, ότι είναι ο αγιασμός και η σωτηρία, ότι να γίνουμε πάλι πολίτες του Παραδείσου, τότε αδελφοί μου αγωνιζόμαστε. Δεν αγωνιζόμαστε διότι δεν γνωρίζουμε τον προορισμό μας ή γιατί ασπαστήκαμε μια ελιστική κοσμοθεωρία. Φάγομεν, πίωμεν, αύριο γάρα αποθνίσκομεν. Όχι, λάθος.
Είναι λαθασμένη αυτή η θεωρία, αδελφοί μου. Φάγομαι και πείομαι, αύριο αποθνίσκομαι. Δεν είμαι θα άλογα ζώα. Ο άνθρωπος είναι διφυής, δυσύνθετος, αποτελούμενος από το υλικό στοιχείο που είναι το σώμα, αυτό το οποίο βλέπουμε, και από την ψυχή, την αιωνία και αθάνατη. Και ο σκοπός του ανθρώπου είναι η σωτηρία και ο αγιασμός μας. Όταν λοιπόν μάθουμε ότι αυτός είναι ο σκοπός μας, τότε αγωνιζόμαστε. Αν όμως δεν θέλουμε να δεχτούμε τη Θεία Διδασκαλία, τη διδασκαλία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, ότι είμαστε πλασμένοι για την αιωνιότητα, για τη Βασιλεία του Θεού, ναι, αν αυτό το ξέρουμε, αγωνιζόμαστε. Αν εκουσίως το αγνοούμε για να ζούμε μία ηλιστική εποχή, τότε εστιάζουμε τα ενδιαφέροντά μας στα πράγματα του κόσμου τούτου και τίποτε άλλο. Οι 10 αυτοκράτορες τώρα, οι Ρωμαίοι και αργότερα οι επόμενοι άρχοντες που εξεπέλυσαν διωγμούς κατά της Εκκλησίας. Γιατί εξεπέλυσαν διωγμούς? Ο πρώτος λόγος του, φιλέστητε και αγαπητοί αδελφοί, είναι ο εξής. Θεοποίησαν τον εαυτό τους και την έννοια του κράτους. Νόμισαν ότι οι χριστιανοί θα διασαλεύσουν την ειρήνη και την ομόνοια του κράτους και θα επέρθει αυτό που λέμε μία ρήξη και θα διασαλευθεί η αυτοκρατορία και θα καταργηθεί η αυτοκρατορία. Και το σπουδαιότερο για αυτούς, αφού δεν θα λατρεύουν το ίδιο το πρόσωπο του αυτοκράτορος, άρα δεν θα είναι ποτέ καλοί πολίτες. Λάθος αυτό. Το λάθος το μεγάλο είναι ότι έφτασαν στη λεγόμενη Ήβρη, η οποία Ήβρης, αλαζονία δηλαδή και εγωισμός μέγιστος, εωσφορικός εγωισμός, επιφέρει την άτη και την έμεση, δηλαδή την τύφλωση και την τιμωρία. Όπως πράγματι οι πιο πολλοί αυτοκράτορες έφυγαν από τη ζωή αυτή με τρόπο επονίδιστον, διότι υπέσσεσαν κατά τη διάρκεια της ζωής τους τη λεγόμενη νέμεση ή τύση που σημαίνει τιμωρία. Όμως υπάρχει και άλλος λόγος. Και οι έμποροι της εποχής εκείνης που είχαν ασχοληθεί με τα λατρευτικά αντικείμενα, τα αγάλματα, τα θυμιάματα και αυτά που έπρεπε οι κάτοικοι της αυτοκρατορίας να προσφέρουν στους 12 θεούς του Ολύμπου και σε άλλες θεότητες, και αυτοί αντέδρασαν, θεοφιλέστατοι και αγαπητοί αδελφοί. Έβλεπαν ότι πλέον έχαναν την πελατεία τους, ότι πλέον οι χριστιανοί δεν κάνουν τέτοια χρήση αντικειμένων λατρευτικών για να αποδώσουν λατρεία στον αυτοκράτορα και στο κράτος. Πίστευαν κάτι άλλο, τον Κύριό μας Ιησού Χριστό, και εστράφησαν κατά λοιπόν των χριστιανών και οι έμποροι που ασχολούνταν με τα θέματα αυτά. Και το πιο παράξενο, εστράφησαν κατά των χριστιανών και διάφορες λαϊκές τάξεις, διότι όπως είπατε πολύ ωραία, ελέγχονται οι τάξεις αυτές από τον τρόπο ζωής των χριστιανών. Έβλεπε ότι αυτοί είναι τίμοι, αυτοί δεν ήταν. Αυτοί ήταν αγνοί και καθαροί, αυτοί δεν ήταν. Αυτοί ήταν συνεπείς, αυτοί δεν ήταν. Οπότε λοιπόν έλεγαν, αφού μας ελέγχει αυτή η ζωή που έχουν οι χριστιανοί, πρέπει να βγουν από τη μέση για να μην νιώθουμε τον έλεγχο αυτό. Πράγμα που είχε κάνει και ο Ηρώδης παλιότερα, και κάθε άρχοντας ο οποίος σκέφτεται έτσι ή άνθρωπος τόλο που σκέφτεται έτσι, δυστυχώς στρέφεται κατά της αληθείας και κατά του φωτός. Και οι φιλόσοφοι της εποχής εκείνης είχαν στραφεί κατά της πιστεώς μας, διότι και αυτοί χάνανε μαθητές. Διότι έβλεπαν οι χριστιανοί ότι η πραγματική φιλοσοφία δεν είναι αυτή που λένε στα διάφορα κέντρα τότε της αυτοκρατορίας, Αθήνα, Αντιόχεια, Ρώμη, αλλά η πραγματική φιλοσοφία, ο πραγματικός τρόπος ζωής είναι αυτός που έφερε στη γη μας ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός. Όλοι αυτοί οι παράγοντες, όλοι μαζί συνετέλεσαν για να κηρυχθεί αυτός ο διωγμός κατά των χριστιανών. Το θέμα όμως τώρα, θεοφιλέστατε και αγαπητοί αδελφοί, είναι πώς αντιδρούσαν οι χριστιανοί στο διωγμό. Νομίζω εκεί πρέπει να επικεντρώσουμε την προσοχή μας. Τι χαρακτηριστικά είχαν οι μάρτυρες της Εκκλησίας και αντιστάθηκαν στο διωγμό αυτό και δεν το θεώρησαν καθόλου ως πρόβλημα το διωγμό. Ίσως λέγανε ότι είναι χάρισμα. Το λέγει ο Απόστολος Παύλος, εχαρίστη μην και το πιστεύει και το πάσχει υπέρ Χριστού. Δεν είναι μόνο χάρισμα η πίστη στον Χριστό, αλλά είναι και το να παθαίνουμε για τον Χριστό. Να πούμε λοιπόν τα χαρακτηριστικά. Το πρώτο μεγαλειώδες χαρακτηριστικό των χριστιανών τότε, των μαρτύρων και μακάρι και σήμερα, είναι ο ενθουσιασμός. Δηλαδή ομολογούσαν με θάρρος και τόλμη την πίστη τους και δεν υπολόγιζαν αν θα υποφέρουν. Και το κυριότερο, δεν υπολόγιζαν και το θάνατο ακόμα. Υπάρχει μαρτυρία
ότι στην Νικομίδια που τυχοκόλλησε το διάταμο του διαγμού ο Διοκλητιανός, πήγε ένας χριστιανός και το τράβηξε και το έσχισε. Τον εκάλεσαν λοιπόν σε απολογία και είπε: «Δεν φοβάμαι, γιατί αυτό που κάνετε είναι αμαρτία κατά του αληθινού Θεού». Και υπέστη μαρτυρικό θάνατο αυτός ο χριστιανός. Στη Γάζα, πάλι την εποχή εκείνη, υπάρχει μια χριστιανή η οποία τι έκανε. Όταν είδε ότι δικάζεται μια συμπατριώτησά της αδελφή χριστιανή, πήγε μπροστά στον δικαστή και του λέει με θάρρος και τολμή: «Μέχρι πότε επιτέλους θα βασανίζεις την αδελφή μου?» Και αντί να θαυμάσουν το θάρρος και τον ενθουσιασμό που είχε αυτή η χριστιανή, τη συνέλαβαν, την οδήγησαν στη φυλακή και μετά με μαρτυρικό θάνατο πήρε τον αμαράντινο Στέφανο της δόξης του Κυρίου. Τι σημαίνει ενθουσιασμός? Ένθεος, ενθουσιασμός, έχει μέσα του τον Θεόν και δεν φοβάται τίποτε, πεπληρωμένος από την παρουσία του Χριστού. Όλη η ύπαρξή του λοιπόν φλέγεται, καίγεται από αυτή λοιπόν τη συνύπαρξη με τον Χριστό. Λοιπόν, είναι δυνατόν να υπολογίσει τώρα ο μάρτυρας οτιδήποτε συμβεί στη ζωή του και στην υπάρξη. Τι σημάς χωρίσει εκ της αγάπης του Χριστού, γράφει ο Απόστολος Παύλος. Θάνατος, ζωή, ενεστώτα, μέλλοντα, μαρτύρια, τίποτα δεν μπορεί να χωρίσει τον χριστιανό από την αγάπη του Κυρίου. Και πολύ καλά κάνετε, κύριε Σκόνδρα, και επικεντρωθήκατε σε αυτό το σημείο του ενθουσιασμού, το οποίο δυστυχώς, και αυτό ελαττούται στις ημέρες μας, δεν έχουμε οι χριστιανοί αυτόν τον ενθουσιασμό, αυτή την αγάπη προς τον Κύριο, προς τη λατρεία του Κυρίου, προς τον εκκλησιασμό, προς την πνευματική ζωή. Δεν έχουμε αυτό τον θείον ζήλο να αντιστεκόμαστε σε ό,τι αντιστρατεύεται το νόμο του Θεού. Και τι λέμε? Δεν πειράζει. Νιτσεβό. Στα ρώσικα σημαίνει δεν είναι τίποτε το ένα, δεν είναι τίποτε το άλλο, και φτάσαμε, διότι περνερχόμαστε και στο σήμερα. Και φτάσαμε στην απόλυτη ισοπαίδωση όλων των πνευματικών αξιών, αδελφοί μου. Άρα πρέπει να αποκτήσουμε πάλι αυτό το στοιχείο του χριστιανικού ενθουσιασμού και της χριστιανικής ομολογίας. Οι Άγιοι τι ήξευραν? Το λόγο του Κυρίου. «Όστις με ομολογήσει έμπροσθεν των ανθρώπων και εγώ θα τον ομολογήσω ενώπιον και έμπροσθεν του Υπερανίου Πατρός και των Αγίων Αγγέλων». Αντιθέτως, «Όστις με αρνηθεί ενώπιον των ανθρώπων και εγώ θα τον αρνηθώ ενώπιον του Υπερανίου Πατρός και ενώπιον των Αγίων του Αγγέλων». Η ομολογία, αδελφοί μου, και η έκφραση της αληθινής πίστεως έχει πολλή ευλογία. Και αυτός ο οποίος δεν συμβιβάζεται με το πνεύμα του κόσμου, δεν έχει δηλαδή κοσμικό φρόνημα, αυτός θα έχει τιμή μάρτυρος. Δηλαδή και στη σημερινή εποχή, οι άνθρωποι που παραμένουν πιστοί, που εκκλησιάζονται, που εξομολογούνται, που κοινωνούν, που αγωνίζονται να ζουν την εν Χριστώ ζωή, τιμή μάρτυρος έχουν. Τα παιδιά που αγωνίζονται να ζουν μέσα στην καθαρότητα, μέσα στην αγνότητα, που δεν επηρεάζονται από τα μέσα της νέας εποχής, από τους διαφωτιστάς, ότι το παν είναι η απόλαυση στη ζωή μας, είναι η ειδονή, είναι η ευχαρίστηση, είναι η απόκτηση των υλικών αγαθών, ασχέτως με ποιον τρόπο μπορούμε να συλλέξουμε περισσότερα αγαθά. Και τα παιδιά αντιστέκονται και λένε: «Όχι, αξία έχει η ψυχή μας». Τιμή μάρτυρος θα έχουν. Είναι τιμή μάρτυρος. Όπως οι τρεις παιδες στο καμίνι μείναν άθικτοι, έτσι λοιπόν και ο νέος που αγωνίζεται να μείνει αγνός και καθαρός στο καμίνι της εποχής μας, σε αυτό το λίβα που φυσάει στην εποχή μας, αυτοί θα έχουν, οι νέοι αυτοί θα έχουν στεφάνι μάρτυρος. Το λένε ξεκάθαρα και οι πατέρες, το λένε ξεκάθαρα και οι ασκητές αυτό. Θεοφιλέστατε, μας κάνει εντύπωση με τον θέμα του ενθουσιασμού, ότι είχαν ενθουσιασμό και οι γέροντες στην ηλικία, και τα νήπια και τα μικρά παιδιά, δηλαδή αυτή η παρουσία του Χριστού στη ζωή τους ήταν εμφανέστατη και το εκδηλώνανε. Υπάρχει απόδειξη από τον βίο του Αγίου. Ο Άγιος Κύρικος, κύριε Σκοτρεπέκτε, τον παιδάκι, ναι, με τη μανούλα του, ναι, την Αγία Ιουλίτη. Ναι, ναι. Τι ομολογεί έμπροστε των δικαστών και των ανακριτών? Ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο αληθινός Θεός. Και το έπιαξαν το ποδαράκι, το πέταξαν εκεί πάνω στα μάρμαρα και εκεί δι' αυτού του τρόπου εφωνεύθη.
Μετά η μητέρα του πέρασε άλλα μαρτύρια και συνεορτάζουν μητέρα και γιος. 5 ετών ο Άγιος Κήρυκος. Ο Άγιος, ήθελα να πω, ο Άγιος Χαραλάμπης, που είναι το σωστό όνομα, Χαράλαμπος, 113 ετών, έψελνε κατά την ώρα του μαρτυρίου. Υπάρχει και άλλο τον έδραν ζωντανό. Υπάρχει άλλο παράδειγμα πολύ συγκλονιστικό και χαρακτηριστικό, του Αγίου Ιγνατίου του Θεοφόρου. Τον μετέφεραν από την Αντιόχεια στη Ρώμη, πώς λέμε, στην αίθουσα του θρόνου. Και καθώς λοιπόν τον εισήγαγαν στην αίθουσα του θρόνου, από το βάθος τώρα που ήταν ο θρόνος του Τραγιανού του Αυτοκράτορα, ακούγεται μια φωνή. Και λέει λοιπόν εκεί στους στρατιώτες ο Αυτοκράτορας, τι φέρατε εδώ στην αίθουσά μου αυτόν τον κακόμερο? Και λέει ο Άγιος Ιγνάτιος, δεν σας επιτρέπω να αποκαλείτε κακόμερο έναν που είναι Θεοφόρος. Και λέει ο Αυτοκράτορας, και ποιος είναι ο Θεοφόρος? Αυτός που έχει τον Θεό μέσα του, ένα ενθουσιασμός. Και αντί να εκπλαγεί ο Αυτοκράτορας, και αντί να ενθουσιαστεί ο Αυτοκράτορας και να επενέσει τον ηλικιωμένο, τον 86 ετών Ιγνάτιο τον Θεοφόρο, έδωσε εντολή να τεθεί λοιπόν. Να έρθει στους λέοντας. Να τον κατασπαράξουν τα λεοντάρια. Που αφήσαν άτυχτη, λέει, την καρδιά του, που επάνω έγραφε «Ο αιμός Έρος εσταύρωται». Αλλά μας κάνει εντύπωση. Ιησούς ο Έρος της καρδίας μου εσταύρωται. Μας κάνει εντύπωση πώς απάντησε στον Αυτοκράτορα, Θεοφιλέστατε. Τι θάρρος ήταν αυτό? Δεν σας επιτρέπω, λέει, να αποκαλείτε. Μα δεν είπε ο Κύριος? Ναι. Μη σκέπτεστε τι απολογηθεί είναι. Ναι. Εγώ την ώρα εκείνη θα σας φωτίσω. Ναι. Τι θα απολογηθείτε? Ναι. Δεν θα βλέπουμε όλα αυτά, ναι, τα λόγια του Κυρίου στην πράξη, αδελφοί μου. Ναι, ναι, ναι. Στην πράξη. Γι' αυτό λέμε ότι οι Άγιοι είναι το Ευαγγέλιο στην πράξη. Άρα το Ευαγγέλιο δεν είναι ουτοπία, καθώς λέγουν οι τινές, ότι είναι ανεφάρμοστο. Όχι. Έχουμε ένα πλήθος αναρρύθμιτο Αγίων που εφάρμοσαν το Ευαγγέλιο, που το έκαναν βίωμά τους, που έδωσαν τα πάντα στην ερημοσύνη, όπως ο Άγιος Νικόλαος και άλλοι Άγιοι, νέος διαχειρίζεται πατρική περιουσία και τη κατά των καλύτερων τρόπων. Μακάρι ελεήμονες ότι αυτοί ελεηθίσονται. Έχουμε λοιπόν οδοδείχτας πνευματικούς που μας υποδεικνύουν τον δρόμο τον οποίο και εμείς, εάν τον ακολουθήσουμε, θα φτάσουμε στο σκοπό της υπαρξιός μας, που είναι ο αγιασμός μας. Γι' αυτό να μελετάμε την Αγία Γραφή και παράλληλα με την Αγία Γραφή ένα κεφάλαιο την ημέρα, 3 λεπτά, και βίους Αγίων. Ξέρετε πόσο θα γλυκανθεί η καρδιά μας? Ξέρετε ότι θα αισθανθούμε αυτή τη θεία φλόγα για τον Κύριο, για τη Βασιλεία του Θεού? Πόσο θα κατανοήσουμε ότι τα πρόσχερα είναι για λίγο, ότι τούτος ο κόσμος είναι ένα ξενοδοχείο το οποίο μας φιλοξενεί για μερικά χρόνια έως ότου πάμε στην πατρίδα μας. Αυτά θα τα καταλάβουμε μέσα από τους βίους των Αγίων, αδελφοί μου. Δεν μπορούμε να μην αναφέρουμε τους 40 μάρτυρες που εμαρτύρησαν στην παγωμένη λίμνη της Σεβαστίας, οι οποίοι λέγανε «Δρυμής ο χειμών, γλυκής ο παράδεισος». Δηλαδή και μέσα στην παγωμένη λίμνη δεν έχασαν αυτή την παρουσία του Χριστού στη ζωή τους και την προσδοκία για να τον συναντήσουν στη Βασιλεία του Θεού. Και νεθάρινε ο ένας τον άλλον. Μην αποκάμουμε. Να παραμείνουμε πιστοί άχρη θανάτου. Και ένας ο καημένος υποψύχησε. Και βγήκε απ' έξω. Και όπως βγήκε απ' έξω, με την αλλαγή της θερμοκρασίας πέθανε. Ελάτε όμως που ένας ειδωλάτρης φρουρός έβλεπε 40 αγγέλους να κρατούν στα χέρια τους στεφάνους για να στεφανώσουν τους μάρτυρες. Αδελφοί μου, αν σε αυτόν τον κόσμο μείνουμε πιστοί άχρη θανάτου, ορθόδοξοι χριστιανοί, αναγωνιζόμαστε για τη δόξα του Θεού, για τη σωτηρία της ψυχής μας, να ξέρουμε ότι στο τέλος της διαδρομής μας μας περιμένει ο Κύριος μας να μας στεφανώσει με τον στέφανο της δόξης και θα μας πει: «Εισελθε στην χαρά του Κυρίου σου». Και βλέποντας λοιπόν αυτός ο ειδωλολάτρης φρουρός του 40 αγγέλους, βγάζει ο ίδιος τα ενδυματά του, πέφτει μέσα στα παγωμένα νερά της λίμνης και φωνάζει «Κι εγώ χριστιανός», και βαπτίζεται με το μαρτύριό του, και έτσι παρέμειναν 40 οι μάρτυρες. Αυτό το παράδειγμα μας δίνει τώρα την αφορμή να πούμε ποιο είναι το δεύτερο χαρακτηριστικό των μαρτύρων. Το πρώτο ήταν ο ενθουσιασμός, το δεύτερο είναι η σταθερότητα. Οι διώχτες είχαν λοιπόν τεχνάσματα,
Πρώτα πήγαιναν με τις απειλές, τα λεγόμενα φόβητρα. Λοιπόν, αν δεν αλλάξεις την πίστη σου και δεν θυσιάσεις τους θεούς, λοιπόν θα υποστείς εκείνο. Καμία μεταβολή στο μάρτυρα. Σταθερό στην πίστη. Όταν έβλεπαν ότι αυτό δεν περνάει, δηλαδή το φόβητρο δεν τους μετατρέπει, δεν τους μεταπίθει, πήγαιναν στα θέλγετρα. Αν πιστέψεις σε εμάς και αποδεχθείς την πίστη μας, λοιπόν θα γίνεις εκείνος ο άρχοντας, θα πάρεις εκείνο το αξίωμα, θα πάρεις εκείνα τα χρήματα. Τίποτα. Να τους δελεάσουν. Κανένα δόλμα δεν έπιασε. Κανένα φόβητο δεν έπιασε. Έμειναν σταθεροί. Και έχουμε παραδείγματα, δύο μεγάλα παραδείγματα, θεοφιλέστατε. Το πρώτο παράδειγμα θέλοντας είναι ο Άγιος Βαρλάμ, 19 Νοεμβρίου. Θα το λέμε όσο θα ζούμε αυτό το παράδειγμα. Τι σκέφτηκε ο έπαρχος? Του λέει, άπλωσε την παλάμη σου. Άπλωσε την παλάμη πάνω από μια φωτιά. Και το έβαλε πάνω στην παλάμη λιβάνι και κάρβουνα. Και έβαλε φωτιά πάνω στο κάρβουνο και στο λιβάνι ο έπαρχος. Και από κάτω άλλη φωτιά. Και λέει, λοιπόν, τι θα κάνει ο μάρτυρας? Θα αναγκαστεί, αφού καίγεται από κάτω, καίγεται από τα κάρβουνα στο χέρι, θα αναγκαστεί να τα πετάξει. Και για μένα αυτό είναι θυσία στους θεούς, ελεύθερος, λοιπόν, από το θάνατο. Και όμως, λέει, παρέμεινε με την παλάμη ο μάρτυρας έτσι απλωμένη, κάηκε η παλάμη, έλειωσε η παλάμη και δεν έριξε το κάρβουνο και το λιβάνι ο μάρτυρας πάνω στη φωτιά. Και λέει τώρα ο Μέγας Βασίλειος και ο Ιερός Χρυσόστομος, τέτοιο παράδειγμα, λέει, μάρτυρος πρέπει να το έχουμε πάντοτε υπόψη μας, γιατί το χέρι του εκείνη τη στιγμή έγινε θυσιαστήριο. Και ο ίδιος τι ήτανε? Και ο θήτης και το θύμα. Επομένως, λοιπόν, αν λέει σκεφτούμε τον μάρτυρα Βαρλάμ, δεν μπορούμε εμείς να πούμε ότι δηλιάζουμε, ότι υποκύπτουμε, ότι λυγίζουμε και τα δίνουμε όλα και παρετούμεθα από τον αγώνα αυτόν. Άφησε την παλάμη αυτή να λιώσει μαζί με τα κάρβουνα και το λιβάνι. Το αυτό συνέβη και με τον βίο και το μαρτύριο της Αγίας Ρωβάδας, της Αγίας Εκατερίνης, της Αγίας Παρασκευής. Να δελεάσουν καταρχάς. Έτσι. Υποσχέσεις με γάμους, έτσι, πολυτελείες, με πλουσίους, με έχοντας και κατέχοντας. Όχι. Όχι. Μαρτύρια με τα ταύτα. Πιστή άκρη θανάτου. Πιστή άκρη θανάτου. Γι' αυτό λέμε, αδελφοί μου, ότι μνήμη Αγίου σημαίνει μίμηση Αγίου. Οι εορτές και οι μνήμες των Αγίων δεν είναι πανηγύρια. Δεν είναι πανηγύρια, δεν είναι γλεντοκόπια. Καλούμεθα να μιμηθούμε των βίων των Αγίων που εορτάζουμε, είτε είναι μάρτυρας, είτε είναι μεγαλομάρτυρας, είτε είναι νεώσιος, είτε είναι νεομάρτυρας. Να μιμηθούμε τη βιωτή τους, να μιλάμε κι εμείς όπως μιλούσαν οι Άγιοι, να σκεπτόμεθα κι εμείς όπως σε σκέπτονται οι Άγιοι, να αγαπάμε κι εμείς τον Κύριο όπως τον αγάπησαν οι Άγιοι, να αγαπήσουμε κι εμείς την Αγία μας Εκκλησία όπως την αγάπησαν οι Άγιοι του Θεού, να ομολογούμε κι εμείς την πίστη μας όπως την ομολόγησαν οι Άγιοι του Θεού που έμειναν πιστοί άχρη θανάτου. Δεν ξέρουμε, αδελφοί μου, τι μας επιφυλάσσει το μέλλον. Ο Άγιος Θεός γνωρίζει. Να μην είμεθα κι εμείς έτοιμοι να μπορούμε να ανταποκριθούμε, να κρατήσουμε την πίστη μας, την Αγία, να μην χάσουμε την ψυχή μας, να μην ανταλλάξουμε την πίστη μας, την αθανασία της ψυχής μας, τον Παράδεισο, αντί πινακίου φακής. Γι' αυτό οι μάρτυρες ήσαν έτοιμοι και έρχονται σήμερα οι μάρτυρες να μας βοηθήσουν και να μας πούν και εμείς περάσαμε δυσκολίες, μαρτύρια. Μας έριξαν στη φωτιά, μας έβαλαν στους τροχούς, μας ξέσχιζαν με σιδερένια νύχια τις σάρκες, μας έβγαλαν τα μάτια, μας έκοβαν τη γλώσσα, φρικτά μαρτύρια και βασανιστήρια, μας φυλάκισαν και εμείς στη φυλακή την κάναμε εκκλησία και δοξολογούσαμε το όνομα του Κυρίου και χαίροντο διότι πάσχουν δια των Κύριων της δόξης, δια των Ιησού Χριστών. Πώς αυτοί οι Άγιοι να μην έχουν την πρώτη θέση στη Βασιλεία του Θεού, ότι εν το οίκο του Πατρός μου μονέ πολέησι. Γι' αυτό η Εκκλησία έχει τους μεγαλομάρτυρες. Ακούμε τον Αγίον Μεγάλο Μαρτύρο. Αυτοί που υπέστησαν φρικτά μαρτύρια και βασανιστήρια. Εν συνεχεία των Αγίων Μαρτύρων. Υπέστησαν μαρτύρια, αλλά πιο μικρά, πιο ανώδυνα σε σχέση με τους μεγαλομάρτυρες. Και μικρής διάρκειας. Ναι. Είναι τα μαρτύρια, τα μεγάλης διάρκειας μαρτύρια και τα έντονα μαρτύρια, τα φρικτά, δημιουργούν τους μεγαλομάρτυρες. Ας πούμε, ο Άγιος Γεώργιος μαρτυρούσε επί 2,5 χρόνια.
Λοιπόν, κάποιοι άλλοι που έχουν πιο σύντομη διάρκεια μαρτύρια, αυτοί λέγονται απλώς μάρτυρες. Έχουμε τους νεομάρτυρες στα χρόνια της σκλαβιάς. Άλλοι είχαν αρνηθεί τον κύριο και είχαν τουρκέψει. Και πολύ θλίβομαι όταν ακούω ότι οι χριστιανοί κάνουν γάμους με μουσουλμάνους ή με άλλους ανθρώπους, άντρες, γυναίκες άλλων θρησκευμάτων. Ξέρετε, στα χρόνια της σκλαβιάς, όποιος συρνείτο την Αγία Ορθόδοξο πίστη, τι έλεγαν, αυτός τούρκεψε, αυτός φράγκεψε. Μου θυμίσατε, ναι, ο Άγιος Μιχαήλ ο Πακνανάς, ο Κυπουρός από την Αθήνα, απεδείχθη γενναίος στρατιώτης του Χριστού. Συναντήθηκε την πίστη του και του λένε να αλλάξει πίστη. Και τι έλεγε, εγώ δεν τουρκίζω, δεν τουρκίζω. Φυλακίστηκε, βασανίστηκε και οδηγήθηκε στο μαρτύριο και στις στήλες του Ολυμπίου Διός με τον Δήμιο υψωμένο, έτοιμο το σπαθί να τον σφαγιάσει. Και ο Δήμιος τι έκανε, κατέβασε, λέει, το σπαθί στο λαιμό του Αγίου Μιχαήλ του Πακνανά αργά και ίσα από τον άντιξε. Αλλάζεις, γίνεσαι μουσουλμάνος. Αυτός έλεγε, εγώ δεν τουρκίζω, κτύπα για την πίστη, κτύπα για την πίστη. Πρώτη φορά, δεύτερη φορά, όταν λοιπόν είδε ο Δήμος ότι ο Άγιος Μιχαήλ Πακνανάς μένει αμετάπιστος, ακόνητος στην πίστη, τότε λοιπόν τον σφαγίαζε και τον γιορτάζουμε στις 9 Ιουλίου κάθε χρόνο. Τι θυμίζει αυτό, αυτό που είπατε τώρα, δηλαδή ότι ο άνθρωπος λοιπόν στην Κροκρατία ανάλαζε την πίστη του και Τούρκος γινόταν και μουσουλμάνος γινόταν και τα δύο μαζί. Και ο Άγιος Μιχαήλ έλεγε, εγώ δεν τουρκίζω, δεν τουρκίζω. Γίνεσαι Τούρκος διάκο μου, την πίστη σου να αλλάξεις. Εγώ Ρωμιός γεννήθηκα, Ρωμιός και θα πεθάνω, ο Αθανάσιος διάκος. Γι' αυτό όταν λειτουργώ και κηρύττω σε εκκλησίες που είναι σχολεία, τους λέγω, κύριε Σκόντρα, κρατώ στη σκέψη μου τους ήρωες που είχαμε μέσα στην τάξη, τον Παλαιόν Πατρών Γερμανό, τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη, τον Καραϊσκάκη, τη Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα, τη Μαυρογένους, τον Μάρκο Μπότσαρη, όλους τους ήρες. Και πρέπει τα παιδιά να συνδέονται και με την πίστη, αλλά και να αγαπούν και την πατρίδα. Διότι γράφει ο Φώτης ο Κόντογλου, για μας πίστη και πατρίς είναι ένα και το αυτό. Και όποιος πολεμάει το ένα, πολεμάει και το άλλο. Όποιος πολεμάει την Ορθοδοξία, πολεμάει και την πίστη. Και όποιος πολεμάει την πίστη, πολεμάει και την Ελλάδα. Είναι τόσο συνυφασμένη η πίστη με την Ελλάδα, τη χώρα των Αγίων, των Ιερών και των Μαρτύρων. Γι' αυτό έτσι πρέπει να την κρατήσουμε, αδελφοί μου. Και σήμερα τελέσαμε Θεία Λειτουργία, είχε έρθει Δημοτικό Σχολείο και ήρθε κύριε Σκόντρα με την Ελληνική Σημαία. Πολύ ωραία. Πόσο χάρηκα. Ψάλαμε στο τέλος και τον εθνικό ύμνο. Είδατε, ακούμε και μερικές οάσεις εκπαιδευτικές. Και αυτό είναι πόσο μια παρηγοριά. Πόσο χάρηκα, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Και τους είπα, αυτή είναι η παράδοσή μας. Ο εκκλησιασμός με τη σημαία. Με αυτό το ιερό σύμβολο της πίστεως και της πατρίδος. Δόξα να έχει ο Θεός. Δεν έχει απολεστεί το παν. Δεν έχει απολεστεί το παν. Υπάρχουν, όπως είπατε, πνευματικές οάσεις. Να προχωρήσουμε. Και υπάρχει και το τρίτο χαρακτηριστικό, το κορυφαίο, που είναι η αγάπη των μαρτύρων προς τον Χριστό ως θάνατος. Τόσο δυνατή αγάπη όσο δυνατός είναι ο θάνατος. Τι σημαίνει αυτό, δηλαδή ότι οι μάρτυρες περιέφεραν με τη ζωή τους τον θάνατο και δεν τον υπολόγιζαν επειδή αγαπούσαν τον Χριστό και ήθελαν αυτό που ένιωθαν μέσα τους να το δουν και να το νιώσουν και όταν φύγουν από τη ζωή αυτή στην Βασιλεία του Θεού. Η αγάπη πράγματι είναι τόσο δυνατή που υπερπηδά εμπόδια, είναι πάνω από τα κύματα, δεν φοβάται, δεν τρέμει και βλέπει μπροστά το σκοπό και τον προορισμό που είναι η Βασιλεία του Θεού. Με είχαν κάνει την υπέρβαση του φόβου του θανάτου. Αυτός που πιστεύει στον Ιησού Χριστό κάνει την υπέρβαση. Τότε ο Κύριος λέει, εγώ είμαι η Ανάσταση και η Ζωή. Ο πιστεύων εις εμέ, καν αποθάνει ζήσετε. Λέγεται για ένα μάρτυρα, λοιπόν, τι φράση είναι αυτή, Θεοφιλέστατε, αγαπητοί αδελφοί. Να την απομνημονεύσουμε. Έλεγε ο Δήμιος, αχ να μπορούσα να σας σφαγιάσω χίλιες φορές. Και τι λέει ο μάρτυρας, αχ να μπορούσα να δώσω τη ζωή μου για τον Χριστό χίλιες φορές. Αυτή είναι αγάπη. Αγάπη προς τον Χριστό. Αυτή είναι αγάπη. Όταν πραγματικά αγαπάμε τον Χριστό, αντιμετωπίζουμε μαρτύρια, βασανιστήρια, ήρες, υποφαντίες, τα πάντα. Χάριν της αγάπης του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού.
Ο Κύριος από άπειρη αγάπη έγινε υπήκος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού, για να μας σώσει. Εμείς πώς θα εκφράσουμε την αγάπη μας προς τον Κύριο? Με το να παραμείνουμε πιστοί, αδελφοί μου, άχρη θανάτου. Να μην δελεαστούμε, να μην ξεφύγουμε από την Αγία Ορθόδοξον πίστη. Αν είμαστε Ορθόδοξοι, τούτο οφείλεται στο αίμα των μαρτύρων. Τούτο οφείλεται στην πνευματική ευαισθησία των Αγίων Πατέρων. Τι γράφουν οι βιογράφοι? Εκεί στην Αγία Πρώτη Οικουμενική Σύνοδο το 325 μετά Χριστόν, στην οίκια της Βυθινίας, πήγαιναν οι ιεράρχες πεζοπορώντας ένα μήνα για να φτάσουν από τις επαρχίες τους, 2 μήνες για να φτάσουν στην επαρχία τους, από την επαρχία τους για να φτάσουν εκεί που θα συνεκρωθεί το Οικουμενική Σύνοδο στην οίκια της Βυθινίας. Άλλοι λέει χωρίς μύτη, άλλοι χωρίς φτιά, άλλοι χωρίς χέρια. Γιατί? Διότι μάχονται την αίρεση και την κακοδοξία του αριανισμού. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι αυτή η φυτεία που λέγεται Ορθόδοξη Εκκλησία, αυτή η φυτεία είναι ποτισμένη με το αίμα των μαρτύρων. Και το αίμα των Αγίων των Μαρτύρων έγινε λίπασμα για να αναπτυχθεί η Αγία μας Εκκλησία. Και γι' αυτό στις Άγιες Τράπεζες, όταν ο αρχιερεύς τελεί τα εγγένεια, βάζει ιερά λείψανα Αγίων Μαρτύρων. Ή όταν δεν έχει εγγενιαστεί ο ναός, στο αντιμήσιο πρέπει να υπάρχουν λείψανα Αγίων Μαρτύρων. Ή επάνω στην Αγία Τράπεζα λείψανα Αγίων Μαρτύρων. Τα λείψανα των Αγίων Μαρτύρων, αδελφοί μου. Οι μάρτυρες σου, Κύριε, εν τη αθλήση αυτών, το στέφος εκομίσαντο της αυθαρσίας εξού του Θεού ημών. Έλαβαν στεφάνους οι μάρτυρες και παροτρύνουν και εμάς να παραμένουμε σταθεροί στην Αγία Ορθόδοξο πίστη. Αλλά και η ζωή μας να είναι ορθόδοξη και η ζωή μας να είναι σύμφωνη με το θέλημα του Κυρίου. Το καλύτερο κήρυγμα ξέρετε ποιο είναι? Το βίωμα, ο τρόπος ζωής. Οι Άγιοι είχαν βίωμα. Είχαν ομολογία, είχαν σταθερότητα στην πίστη, ενθουσιασμό, αλλά είχαν και το βίωμα. Αυτό το οποίο λείπει και πρέπει να το αποκτήσουμε και εμείς οι χριστιανοί και να το έχουμε όλοι οι χριστιανοί μέχρι συντελείας των αιώνων. Διότι, για φανταστείτε, άλλα να λέμε και άλλα να πράττουμε. Ζημιά κάνουμε στην πίστη. Οι αυτοκράτορες είχαν θεοποιήσει τους εαυτούς των κυριασκών, τους είχαν θεοποιήσει. Και γι' αυτό τι ήθελαν, να τους κάνουν τιμές και να θυσία υπήκοη βάζοντας θυμία μας. Δεν είναι τίποτα, τι έλεγαν, θα είναι τώρα πάρε λίγο λέει λιβανάκι, το είπατε με το παράδειγμα μέρος, και ρίξτε το εκεί ενώπιον της εικόνος του αυτοκράτορος και εντάξει μετά όλα με λίγα άλλα, τίποτε. Οι μάρτυρες τι έλεγαν, τον Κύριον προσκυνούμε. Τον Κύριον λατρεύουμε. Δεν λατρεύουμε ως θεούς ανθρώπους ή έργα χειρών ανθρώπων. Τον Κύριον υμνούμε. Τον Κύριον κηρύττουμε. Τον Κύριον δοξολογούμε. Αυτόν ο οποίος είπε «Εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σου, ούκαι σοντές οι θεοί έτεροι πλήνε μου». Όσοι δεν λατρεύουν τον αληθινόν τριαδικών θεών ορθοδόξος, όλοι αυτοί οι άλλοι ευρίσκονται, αδελφοί μου, σε πλάνη και σε κακοδοξία. Θέλετε να προχωρήσουμε? Ναι, να πούμε το εξής που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αν κάποιος μάρτυρας τελικά δεν εθανατώνεται, όμως ευασανίστηκε, ταλαιπωρήθηκε, υπέστη πολλά βασανιστήρια και μαρτύρια, αυτός πώς λέγεται? Αυτός λέγεται ομολογητής. Υπάρχουν πολλοί ομολογητές στην Εκκλησία που πράγματι βασανίστηκαν, ταλαιπωρήθηκαν όπως είπαμε, αλλά δεν πέθαναν από το μαρτύριο, δεν έχεσαν το αίμα τους και λέγονται απλώς ομολογητές. Δηλαδή κατατάσσονται και αυτοί στο αγιολόγιο της Εκκλησίας μας με τη φράση ομολογητές. Άγιοι είναι και αυτοί με κατηγορία ομολογητών. Η λέξη τώρα μάρτυρας, θεοφιλέστατε, έχει πολύ μεγάλη σημασία. Η λέξη μάρτυρας στα αρχαία χρόνια προ Χριστού είχε μόνο δικαστική έννοια. Δηλαδή ο άνθρωπος ο οποίος πήγαινε στο δικαστήριο και κατέθεται μια μαρτυρία, δηλαδή μια βεβαίωση, μια απόδειξη. Αυτός λεγόταν μάρτυρας στα αρχαία χρόνια. Όμως με την Εκκλησία η λέξη μάρτης, μάρτυρος ή μάρτυρας τώρα που το λέμε σήμερα, σημαίνει αυτός ο οποίος βασανίζεται και θανατώνεται για την πίστη στον Χριστό. Θα πει κάποιος σήμερα
Έχουμε σήμερα μαρτύριο, σαν αυτό που λέτε, βασανίζεται και ομολογεί ή θανατώνεται για την πίστη στον Χριστό. Σήμερα μπορεί να μην έχουμε μαρτύριο, αλλά έχουμε όμως συνθήκες για μαρτυρία. Αυτό είναι το καθήκον σήμερα. Ο χριστιανός σήμερα μπορεί να μην υφίσταται διωγμούς όπως τότε, αλλά έχει όμως μπροστά του ένα στάδιο να δίνει τη μαρτυρία του για τον Χριστό. Και όταν κάνει και αγώνα στον εαυτό του να αποβάλει τα πάθη και τις αμαρτίες, αυτό λέγεται μαρτύριο συνειδήσεως. Και πολλοί χριστιανοί έχουν ζήσει και έχουν καταταγεί στα αγιολόγια της Εκκλησίας μας μέσα όχι μόνο από το μαρτύριο του αίματος, αλλά και από το μαρτύριο της συνειδήσεως. Τι σημαίνει μαρτύριο συνειδήσεως? Κάνω αγώνα εσωτερικό, βιωματικό, να γίνει καθαρή η ψυχή μου, αγνή η καρδιά μου, για να μπορώ λοιπόν να αντικρίσω το πρόσωπο του Χριστού και να βρεθώ στη Βασιλεία του Θεού. Θεοφιλέστατε, αν θα θέλατε να διαβάσουμε κάτι που έγραψε ο Ιερός Χρυσόστομος σχετικά με την εποχή του και την εποχή μας. Λέει, διωγμού καιρός δεν είναι σήμερα, λέει, αλλά μαρτυρίου και μαρτυρίας καιρός είναι. Τέτοιων αγωνισμάτων σαν τον τότε μαρτύρων δεν είναι, αλλά είναι καιρός στεφάνων. Δεν διώκουν άνθρωποι, αλλά διώκουν δαίμονες. Δεν κυνηγά ο τύραννος, αλλά κυνηγά ο διάβολος, που είναι χειρότερος από όλους τους τυράννους. Δεν βλέπεις εμπρός σου να είναι κάρβουνα, αλλά βλέπεις αναμένει τη φλόγα της κακής επιθυμίας. Κατεπάτησαν εκείνη τα κάρβουνα, να καταπατήσεις κι εσύ την φλόγα της αμαρτωλής φύσης σου. Πάλεψαν εκείνη προστηρία, χαλιναγώγησε εσύ το θυμό που είναι ανήμερο και ατίθασο θηρίο. Ήλθαν εκείνοι αντιμέτωποι με πόνους αφόρητους, νίκησε εσύ τους άτοπους και πονηρούς λογισμούς με τους οποίους είναι γεμάτη η καρδιά σου. Κατεφρόνησαν εκείνη τη ζωή, εσύ να καταφρονήσεις την τρυφή, την απόλαυση. Έριξαν εκείνη τα σώματά τους στη φωτιά, ρίξε εσύ τώρα χρήματα στα χέρια των φτωχών. Κατά αυτόν τον τρόπο θα μιμηθείς τους μάρτυρες. Από το λόγο του Ιερού Χρυσοστόμου εις τον μάρτυρα Βαβύλα. Είδατε πόσο εκφραστικός είναι εδώ ο Ιερός Χρυσόστομος, κάνοντας αυτές τις αντιθέσεις. Και λέει, ναι, σήμερα δεν έχεις κάρβουνα, έχεις όμως φλόγα μέσα σου αμαρτωλής επιθυμίας. Σβήσε λοιπόν αυτή τη φλόγα και γίνεσαι λοιπόν χριστιανός ενάρετος. Και τα άλλα παραδείγματα που λέει. Οι χριστιανοί ζούμε στις ίδιες πόλεις που ζουν και άλλοι αδελφοί μας, οι άνθρωποι μας. Ασκούμε τα ίδια επαγγέλματα που ασκούν και οι αδελφοί μας. Μένουμε στις ίδιες γειτονιές. Πού διαφέρουμε? Στον τρόπο ζωής. Στον τρόπο ζωής διαφέρουμε, αδελφοί μου οι χριστιανοί. Στην ταπείνωση, στην απλότητα, στην καλοσύνη. Δεν ανταποδίδουμε το κακό εάν μας προξενούν κακό, αλλά προσπαθούμε με αγάπη να απαντήσουμε. Είναι πολύ διαφορετική η νοοτροπία των χριστιανών. Μιλούμε την ίδια γλώσσα, αλλά όχι το ίδιο λεξιλόγιο. Την ίδια γλώσσα τα ελληνικά, αλλά όχι το ίδιο λεξιλόγιο, διότι η εκκλησιαστική παράδοση λέγει «Η δε γλώτα καθαρεβέτο ρημάτων απρεπών, άγνησον τα χείλη τα ενούντα σε Κύριε». Η γλώσσα να είναι καθαρή, αδελφοί μου. Πολλά τα αμαρτήματα της γλώσσης, την οποία πρέπει να διατηρούμε καθαρή, αγνή, και τα χείλη μας να είναι καθαρά, διότι δεν μπορούμε με τη μία να υμνούμε και να δοξολογούμε τον Κύριο και από την άλλη γλώσσα, απ' την άλλη να χρησιμοποιούμε τη γλώσσα μας και τα χείλη μας για απρεπείς λόγους, για συκοφαντίες, για ψεύδι, για κατακρίσεις, για. Και κυρίως μπορεί οι μάρτυρες να μην ήξεραν θεολογία. Ήξεραν όμως θεολογία στην πράξη. Με την πίστη τους, με τη συμμετοχή τους στις ευχαριστιακές συνάξεις, με το να μην ανταποδίδουν το κακό, με το να συγχωρούν, με το να προσεύχονται κατά των διωκτών. Πήγαιναν οι δήμοι και οι στρατιώτες με εντολή του αυτοκράτορος ή του επάρχου να παραλάβουν τους χριστιανούς για να τους οδηγήσουν στα μαρτύρια, και οι χριστιανοί τι έκαναν?
Τους έπλαιναν τα πόδια, διότι πεζοπορούσαν. Τους φιλοξενούσαν. Τους φιλοξενούσαν. Έκαναν τραπέζι. Τους έκαναν τραπέζι. Πω, τι μεγαλείο Θεέ μου. Τι μεγαλείο Θεέ μου η πίστη μας, αδελφοί μου. Τι μεγαλείο η πίστη μας. Και στη συνεχεία τους έλεγε, ελάτε τώρα, εγώ είμαι αυτός τον οποίο συζητάτε. Και πολλοί εξ αυτών, βλέποντας αυτή την αρχοντιά των χριστιανών υποψηφίων μαρτύρων, τι έλεγαν. Και εμείς θα γίνουμε χριστιανοί. Βλέποντας την υπομονή τους στα μαρτύρια, βλέποντας τα θαύματα που εγίνονται την ώρα των μαρτυρίων, οι πρώην ειδωλολάτρες, δήμοι, έλεγαν και εμείς χριστιανοί και εμείς των Χριστών πιστεύουμε. Και μαζί με μάρτυρας έχουμε και ονόματα. Ο Άγιος Βάπτος και ο Άγιος Πορφύρος μαζί με τον Άγιο Χαράλαμπο, τον Άγιο Χαραλάμπη. 10 Φεβρουαρίου γιορτάζουμε και τους δύο δημίους. Πέταξαν τα ξύφη κάτω και ανέλαβαν άλλοι δήμοι μετά να γδάρουν τον Άγιο Χαράλαμπο. Που σημαίνει τι, αυτό που είπατε το ωραίο. Υπάρχουν οι εκδημίων Άγιοι, οι εξαμαρτίας Άγιοι. Και όμως λατρεύονται σήμερα, αυτό τιμώνται σήμερα ως Άγιοι. Οι πρώην δήμοι. Είναι γεγονός αυτό που είπατε. Αλλά τι τους ενέπνεε το παράδειγμα λοιπόν του μάρτυρος που έκανε και υπομονή και το εξολογούσε το Θεό με τρόπο ενθουσιαστικό για το μαρτύριο που υφίσταται. Και ο υπομείνας εις τέλος, που σημαίνει και εμείς περνάμε δυσκολίες, αδελφοί μου, σε αυτόν τον κόσμο. Δοκιμασίες. Υπάρχει άνθρωπος που δεν σηκώνει σταυρό, αλλά να μην σηκώνουμε το σταυρό μας μέχρι σε ενός σημείου της διαδρομής, αλλά ο υπομείνας εις τέλος εδώ. Έτσι. Εδώ μας περιμένει ο Κύριος για να μας στεφανώσει με τον Στέφανο της δόξης. Αν υποτεθεί ότι αυτή είναι η διαδρομή μας, μην πετάμε το σταυρό μας κάπου εδώ και πούμε δεν αντέχω άλλο. Όχι, θα αντέξουμε. Κύριε, δώσ' μου δύναμη να φέρω το σταυρό μου μέχρι το τέλος, μέχρι τον Γολγοθά, διότι μετά τον Γολγοθά έρχεται η Ανάσταση. Καταλάβατε, αδελφοί μου, περνάμε τους πειρασμούς, τις δυσκολίες, αντιμετωπίζουμε θανάτους αγαπημένων μας προσώπων, καταστροφές οικονομικές, σύμφωνοι, πληγώνεται η καρδιά μας, η ψυχή μας, ματώνουμε, ναι, αλλά το σταυρό μας τον πάμε μέχρι εδώ, μέχρι το τέλος. Διότι ο υπομείνας εις τέλος σωθήσεται. Τότε θα στεφανωθούμε. Είναι πολύ ωραία τα παραδείγματα που λέτε, γιατί είναι ακριβώς πάνω στο θέμα μας. Τι μαρτυρία δίνουμε εμείς περί του Χριστού με τη ζωή μας. Μια μαρτυρία είναι αυτή που είπατε τώρα. Πώς αντέχουμε τον πόνο, πώς αντιμετωπίζουμε το θάνατο, πώς είμαστε μέσα στις δοκιμασίες. Είμαστε πραγματικά δυνατοί, βράχοι ή είμαστε λοιπόν λιπόψυχοι. Θα πονέσουμε. Θα πονέσουμε. Θα κλάψουμε. Ναι. Αλλά όταν... Δεν θα απογοητευτούμε. Όχι με απόγνωση. Αλλά διαφορά, όχι, ναι. Όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, ως περί οι λυποί οι μη έχοντες ελπίδα. Έτσι. Δεν θα χάσουμε το θάρρος μας. Δεν θα δηλιάσουμε. Η μία μαρτυρία είναι αυτή. Δηλαδή, πώς αντιμετωπίζει ο χριστιανός το θέμα του πόνου. Που πράγματι είναι ανεπιθύμητος επισκέπτης ο πόνος, αλλά είναι όμως ο καλύτερος δάσκαλος. Γιατί σε αφυπνίζει ο πόνος και σε φέρνει πιο κοντά και με τον Χριστό και με τους άλλους ανθρώπους. Η δεύτερη μαρτυρία, θεωρείτε, που έχουμε εμείς να φανερώνουμε ως χριστιανοί είναι η ομολογία. Ρωτάνε οι άλλοι, πιστεύεις? Θα απαντάμε ως εξής, πιστεύω, θεωρείτε. Όχι μόνο πιστεύω, αλλά εμπιστεύομαι τον Χριστό. Πιστεύουν και οι διάβολοι και οι δαίμονες. Εμείς δεν λέμε αυτό ότι πιστεύουμε απλώς. Εμπιστευόμαστε τον Χριστό, τον αγαπάμε τον Χριστό, ζούμε με Αυτόν και για Αυτόν. Αυτή είναι η διαφορά μας. Και πιστεύω εις ένα Θεό, Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώνται πάντων και ορατών. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού και τα υπόλοιπα, και εις το Πνεύμα το Άγιον και εις μίαν Αγίαν κλπ. Να μάθουμε το σύμβολο της πίστεως, αδελφοί μου. 12 άρθρα. Μέσα σε αυτά τα 12 άρθρα περιλαμβάνεται η Αγία μας Ορθόδοξος πίστη. Να μάθουμε το πιστεύω, να ξέρουμε τι πιστεύουμε, αλλά την πίστη μας να την ομολογούμε. Πιστεύομαι και ομολογούμε. Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι εσύ αληθώς ο Υιός του Θεού, του ζώντος, ο ελθόνης των κόσμων, αμαρτωλούς σώσε. Την πίστη μας την εκφράζουμε και δια των λόγων, κυρίως δε δια της ζωής μας. Προσπαθούμε, αδελφοί μου, να αντρυφήσουμε λίγο στα μαρτύρια των Αγίων. Θα κατεβούμε κι εμείς στις κατακόμβες μαζί με τους μάρτυρες. Να δούμε πώς λάτρευαν τον Κύριο στις κατακόμβες, στα σερήμους, μέσα στον κόσμο.
πως ήσαν έτοιμοι να θυσιαστούν για τη δόξα του Κυρίου. Οι εποχές μας επιβάλλουν να γνωρίσουμε τη ζωή των μαρτύρων. Είπατε τη λέξη κατακόμβαση και μου θυμίσατε την Αγία Φιλικητάτη ή Φιλικητάτη που γιορτάζει το Φεβρουάριο. Συνελήφθη έγκυος Σούσα και μάλιστα επίτοκος και γέννησε μέσα στη φυλακή και μαρτύρησε. Λοιπόν, η Αγία αυτή Φιλικητάτη, και λέμε τι παράδειγμα τώρα. Έγκυος Σούσα μπήκε στη φυλακή και μαρτύρησε για τον Χριστό. Γέννησε το παιδί στη φυλακή, αλλά αυτή έφυγε από τη ζωή αυτή. Ανέλαβαν άλλο το παιδί. Και υπάρχει και η Αγία Περπέτουα ή Περπετούα, άλλη μάρτυρας αυτή, που φυλακίστηκε και μαρτυρούσε και πήγε το παιδάκι της, ο πατέρας της, και λέει, μήπως πρέπει, λέει, να μείνει στη ζωή για να αναλάβει την αδερφή του παιδιού. Λέει, τι είπε ο Κύριος μας. Ο αγαπών πατέρα ή μητέρα ή θυγατέρα ή ιόν κλπ. Πάνω από μένα, ούτε στη μάτια. Η μεγαλομάρτυρα Αγία Σοφία. Αγία Σοφία μετά. Που σφαγίασαν τις τρεις θυγατέρες της μπροστά στα μάτια, 8, 10 και 12 ετών. Έτσι. Η πίστη, η αγάπη. Και η ελπίδα. Και η ελπίδα. Μανούλα δεν ήταν. Καρδιά δεν είχε. Μητρικό φίλτρο. Κοριτσάκια μου, σε λίγο θα είμαστε αγκαλιά του Χριστού. Έτσι. Θα απολαμβάνουμε των αγαθών της επουρανίου βασιλείας. Πιστές άχρη θανάτου και η μανούλα ενίσχυε τις κόρες της. Αδελφοί μου, όπου και αν βρισκόμεθα, να ομολογούμε ότι είμαι θα ορθόδοξοι χριστιανοί. Να φέρουμε το σταυρό και οι τους δαίμονας ο τίμιος σταυρός. Όλος ο πόλεμος έγινε και εκ των δαιμόνων. Και εκ των δαιμόνων, των πονηρών και ακαθάρτων πνευμάτων, βλέποντας ότι οι άνθρωποι σώζονται μέσα στην Εκκλησία που είναι το σώμα του Χριστού, που είναι ο Ιησούς Χριστός παρά την όμως αιώνας. Και οι δαίμονες δεν έχουν πάυσει να πολεμούν την πίστη και την Εκκλησία, αδελφοί μου. Μη μένετε εκτός Εκκλησίας, διότι εκτός Εκκλησίας δεν υπάρχει σωτηρία. Και όταν λέμε εκτός Εκκλησίας, εννοούμε να μην είμαι μακριά από τη λειτουργική ζωή, από την πνευματική ζωή, από τη μυστηριακή ζωή, αδελφοί μου. Μέσα στην Κιβωτό, μέσα στην Κιβωτό, το τάλαντο, αυτό υπερθυμίζει. Στην Κιβωτό, στην Κιβωτό, στην Κιβωτό. Διότι μέσα στην Κιβωτό σώθηκε ο Νόε με τους οικείους του. Μέσα στην Κιβωτό της Καινής Διαθήκης που είναι η Αγία μας Εκκλησία. Το πανδοχείον που ίδρυσε ο Κύριος, το θεραπευτήριον. Για να θεραπευτούμε, μέσα λοιπόν στο θεραπευτήριον και μέσα στην Κιβωτό που είναι μόνον η Αγία μας Ορθόδοξος Εκκλησία. Μία είναι η Εκκλησία η σώζουσα και η αγιάζουσα τα τέκνα της. Η Αγία Ορθόδοξος Εκκλησία μας. Και εκτός της Αγίας Ορθόδοξου Εκκλησίας μας, υπάρχουν οι αιρέσεις, οι κακοδοξίες, οι πλάνες, τα σχίσματα και όλα τα υπόλοιπα. Για τον λόγο αυτών, πιστά τέκνα της Αγίας μας Ορθοδόξου Εκκλησίας και μιμητέ των Αγίων Μαρτύρων. Κύριε Σκόντρα, φτάσαμε στο τέλος. Πάλι φτάσαμε στο τέλος. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θεοφιλέστε. Αν επιτρέπετε να πούμε μία φράση μόνο. Είναι μαρτυρία η συμμετοχή μας στη Θεία Λειτουργία. Διότι μέσα στη Θεία Λειτουργία τελείται μία θυσία, η θυσία του Χριστού. Οπότε είμαστε παρόντες και συμμετέχουμε στη θυσία. Μυστικός δείπνος, Γολγοθάς, Ανάσταση, όλα μέσα στη Θεία Λειτουργία. Και λέει και το κείμενο της Λειτουργίας, αυτή η θυσία ισοσμήν ευωδίας πνευματικής. Ανεβαίνει, λέει, στο ουράνιο θυσιαστήριο, ανεβαίνει ο σωσμή ευωδιαστή. Και τι κάνει μετά ο Κύριος, αντικαταπέμπει σε εμάς χάρη. Αυτό να ευχηθούμε. Τέτοιοι άνθρωποι να είμαστε, με μαρτυρία Χριστού και στην καθημερινή μας ζωή και κάθε Κυριακή στην Εκκλησία. Πιστεύομεν, κηρύττομεν και ομολογούμεν. Αμήν. Πιστεύομεν, κηρύττομεν και ομολογούμεν. Γι' αυτό τον λόγο να πούμε πάλι την Κυριακή στη ζωή μας. Έτσι. Πάλι την Κυριακή στη ζωή μας, αδελφοί μου, τον εκκλησιασμό της Κυριακής. Έτσι. Τον εκκλησιασμό σε δεσποτικές και θεομητερικές εορτές. Τον σταυρό μας, να ποιούμε το σημείο του σταυρού σωστά, όπως έλεγε ο πατρό Κοσμάς, ο Άγιος Κοσμάς, που να έχουμε την ευχή του και την ευλογία του. Να φέρουμε το σταυρό επί του στήθους που είναι ομολογία, ότι είμαστε χριστιανοί. Οι άνθρωποι του κόσμου δεν διστάζουν να φοράνε τα κασκόλ, τα σκουφάκια τους εκεί, δηλαδή που ανήκουν είτε σε κόμματα πολιτικά, είτε σε ομάδες και τα υπόλοιπα. Ομολογούν την αγάπη τους. Και εμείς ως χριστιανοί ομολογούμε τη δικιά μας αγάπη. Του σταυρού, να φέρουμε το σταυρό και επί του στήθους και επί της καρδίας και η ζωή μας να είναι σταυρό αναστάσιμη
και να αγωνιζόμαστε, αδελφοί μου, για τη δόξα του Κυρίου και για τη σωτηρία της αθανάτου ψυχής μας, κύριε Σκότωρο. Αμήν. Απρόσθετα προσεγγίσαμε, θα χρειαστούν και άλλες εκπομπές για το θέμα αυτό, αγαπητοί μου αδελφοί, διότι δεν γνωρίζω, μέσα μου αισθάνομαι μια χαρά, μια γαλλίαση, μια ευφροσύνη, μια ενδυνάμωση όταν μελετάμε για τους βίους των Αγίων Μαρτύρων. Ενισχυόμεθα. Ενισχυόμεθα στο δικό μας προσωπικό μαρτύριο και στο να σηκώνει ο καθένας το δικό του σταυρό, να μην αποκάμπουμε ποτέ, να μην απελπιστούμε ποτέ, να μην απογοητευτούμε ποτέ και να ξέρετε ότι η νίκη δεν θα είναι των Αντιχρίστων. Η νίκη θα είναι του εσφαγμένου αρνίου της Αποκαλύψεως. Ποιο είναι το εσφαγμένο αρνίο της Αποκαλύψεως? Ο Κυριός μας, ο Ιησούς Χριστός. Ναι, έρχου Κύριε Ιησού. Έτσι τελειώνει η Αποκάλυψη. Ναι, έρχου Κύριε Ιησού. Και ο Κύριος θα έρθει σε ημέρα, σε ώρα και στιγμή που δεν γνωρίζουμε. Δια των λόγων αυτών, θεωρημένο εισιτήριο, έτοιμες αποσκευές για να υποδεχθούμε, αδελφοί μου, το σωτήρα και λυτρωτή μας, τον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό. Άπειρες ευχαριστίες, κύριε Σκόντρα. Επίσης. Άπειρες ευχαριστίες και σε εσάς, αδελφοί μου, που και σήμερα η αγάπη σας άνοιξε το σπιτικό σας και μας φιλοξενήσατε. Ταπεινά, ευχόμεθα να έχετε όλα τα καλά του Θεού, όλες τις χάρες και τις χαρές του Παραδείσου, όλα τα δώρα του ουρανού. Εμείς σας φιλοξενούμε στις προσευχές μας και να δώσει ο Άγιος Θεός να ανταμώσουμε στην επόμενη εκπομπή. Εναγκαλιζόμαστε όλους τους αδελφούς μας, την Ελλάδα και τον κόσμο, και ευχόμεθα και προσευχόμεθα όπου και αν βρίσκονται να είναι ζωντανά μέλη της Αγίας μας Ορθοδόξου Εκκλησίας και να αγωνίζονται και να αγωνιζόμαστε όλοι δια τη μία και μοναδική ψυχή που έχουμε, αδελφοί μου, για να αγιαστούμε και να σωθούμε και να συνεορτάζουμε και να συνεφρενόμεθα με τα πάντων των Αγίων, των απαιώνων ευαρεστησάντων, τον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστόν. Χαίρετε.